σε 5 εταιρείες που έχουν αδειοδοτηθεί στην Ελλάδα για τη διαχείριση απαιτήσεων με καθεστώς διαφορετικό των εισπρακτικών εταιρείων και με αυστηρούς όρους που θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα για να μην αποστερηθούν τις άδειες λειτουργίας τους, περνά το κυνήγι των ανεξόφλητων οφειλών ιδιωτών δανειοληπτών προς τράπεζες. Γενικώς υπάρχει ένα πλέγμα προστασίας για αυτές τις περιπτώσεις. Στην χώρα θα εμφανιστούν 5 εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, οι οποίες δεν είναι ακριβώς εισπρακτικές, λειτουργούν με αυστηρές προϋποθέσεις. Ο οφειλέτης επιχειρηματίας ενημερώνεται ένα χρόνο πριν τη μεταπόληση του δανείου του, ενώ αν η τράπεζα το πουλήσει σε χαμηλότερο ποσοστό από αυτό που προσφέρει ο δανειολήπτης, τότε οι υπάλληλοι της θα απειληθούν με απιστία, ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται η πρώτη κατοικία του αξίας ως 140.000 ευρώ. Οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα πρέπει να κάνουν και μια πρόταση στον δανειολήπτη, η οποία κατά βάση θα έχει μια πολύ καλή ρύθμιση ή διευθέτηση του χρέους, αλλά αυτό μένει να το δούμε. Αξίζει να σημειωθεί ότι ως προς τα νοικοκυριά, ο αναθεωρημένος από τον Γιώργο Σταθάκη νόμος Κατσέλη αφορά πλέον οφειλές σε ένα ευρύ φάσμα και όχι μόνο τα στεγαστικά δάνεια, και με χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι κάποιο νοικοκυριό με ένα παιδί εντάσσεται στη ρύθμιση με εισόδημα έως 1.440 ευρώ ανά μήνα. Παλιότερα ήταν μόνο στις τραπεζικές οφειλές και στα στεγαστικά δάνεια. Τώρα πλέον ισχύει και για τις τραπεζικές οφειλές και για το δημόσιο και για τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο ιδιώτη, του ΣΟΤΑ και τη ΔΕΗ και της ΔΕΚΟ δηλαδή και ούτω καθεξής.